Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα επεισόδιο της σειράς Αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το One Piece Burning Blood, το πρώτο fighting παιχνίδι το οποίο έχουμε δει από την Namco για το One Piece, το παγκόσμιο αυτό manga και anime φαινόμενο. Τελευταίο review με θέμα το One Piece που είχατε δει σε αυτό το κανάλι ήταν φυσικά το Pirate Warriors 3. Τώρα λοιπόν το Burning Blood προσφέρει κάτι διαφορετικό, μας προσφέρει αυτό που ζητάμε όλοι μας, ένα fighting παιχνίδι με τους χαρακτήρες του One Piece. Πολλά ωραία πράγματα, αλλά και αρνητικά. Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι για το αν αξίζει ή όχι το One Piece Burning Blood? Είμαι σίγουρος ότι είσαστε. Πήγαμε λοιπόν. Γιατί αξίζει? Κοιτάξτε να δείτε, ένας από τους βασικούς λόγους που το One Piece Burning Blood αξίζει είναι το τεράστιο character roster που έχει και τις διαφορετικότητες ανάμεσα σε χαρακτήρες που έχουν όλα τους τα abilities από το anime και το manga, και έτσι μπορείτε να αισθανθείτε ότι παίζετε το αγαπημένο σας, την αγαπημένη σας σειρά σε ένα πολύ δυνατό fighting παιχνίδι. Κάτι που ελάχιστα fighting παιχνίδια το καταφέρνουν. Οπότε, τρομερό character roster, διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικά abilities. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα random fighting system. Το μόνο βέβαια που θέλω να σας δείξω, θα σας το δείξω εδώ, είναι τα support. Τα support δυστυχώς τα έχω όλα ξεκλειδωμένα και αυτό θα πάει στα αρνητικά ο λόγος. Που δεν είναι, θα πάρουμε αρχικά τον Goldie Roger. Πάρουμε και αυτόν εδώ. Και το Magellano. Ξεκινάμε full random, δεν θα πάρω κάποιους χαρακτήρες. Ωραία. Έχουμε το Jinbe εδώ, μπορώ να σας δείξω και το Awakening σύστημά του, το οποίο είναι εξαιρετικό. Με λίγα λόγια μπαίνει σε ένα έτσι berserk mode κάπως ρε παιδί μου και κάνεις διάφορα άλλα extra abilities. Θα τα δούμε τώρα, είναι στον τομέα που αξίζει ούτως ή άλλως και αυτό. Οι χαρακτήρες συστήνονται μεταξύ τους. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Επίσης, η μπάρα από πάνω, η μπλε, είναι η μπάρα χάκι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιώ κάθε χαρακτήρα που έχει χάκι ή ανάλογα το φρούτο το οποίο έχει. Όπως ο Ace εδώ που αν χρησιμοποιήσει το χάκι του δεν χτυπιέται. Πάμε να σας δείξω λίγο τώρα το Awakening. Το Awakening το οποίο προσθέτει παραπάνω damage και σκηνικά. Και εδώ αν πετύχεις μπορείς να δεις boom. Βέβαια, εδώ κανονικά ο Ace δεν έπρεπε να βγει έξω αν είχε παραπάνω hit point. Εδώ βλέπουμε τον Aoki Z. Τα πολεμάμε εκεί μας. Ας αλλάξουμε λοιπόν χαρακτήρες. Να δούμε τον Diamond Jojo. Jojo, και λέω Jojo, μην τον μπερδέψετε. Έριξε μπουκετή για αυτό στον Aoki Z. Συνεχίζει. Όπως είδατε, γίνεται σε Diamond και γλιτώνει στον Diamond. Φεύγει και ο Kuzan σιγά σιγά. Ας δούμε λίγο και τον Luffy σαν Lucy. Ο Luffy, ο οποίος έχει τις δυνάμεις εδώ. Υπάρχουν και άλλες εκδόσεις του Λούφι εδώ πέρα, τις οποίες δεν θέλω να τις δείξω γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν κάνει catch up με το άνιμε. Πάμε εγώ. Ρέντο Χοπ. Όπως βλέπετε, είναι σαν να βλέπεις τη σειρά. Διάφορα skins για τους χαρακτήρες. Το fighting system είναι απλό, είναι γρήγορο, είναι όμορφο. Γι' αυτό λοιπόν το βάζουμε στα θετικά. Επίσης, η μουσική είναι εξαιρετική. Το online system του, παρότι χρειάζεται μερικές βελτιώσεις, παραμένει και αυτό στην κατηγορία των θετικών. Το Pirate Flag Battle, όπου διαλέγεις ένα πειρατικό crew, μπαίνεις μέσα, γυρνάς όλο το χάρτη της θάλασσας, εκεί διαλέγεις
ποια περιοχή θα κατακτήσεις και την κατακτάς κάνοντας online μάχη είτε με κάποιον αν βρίσκεται μέσα, είτε με το AI που συνήθως αυτό γίνεται, αλλά αυτό θα πάει στα αρνητικά. Και φυσικά έχουμε το War of the Best ή αλλιώς το Paramount War Arc, το οποίο εξελίσσεται η ιστορία του παιχνιδιού. Αυτά είναι τα θετικά, δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο να πω, τα πώς το έχω παρατηρήσει. Υπάρχουν το collections εδώ, το οποίο τα μαζεύεις καθώς παίζεις και ξεκλειδώνεις, τα record σου, τα quick time events και τα events τα οποία μπορείς να δεις σε animated form. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στα αρνητικά, είμαι σίγουρος. Πήγαμε λοιπόν, πήγαμε να δούμε γιατί δεν αξίζει το One Piece Burning Blood. Σε αυτή τη σειρά, όπως μιλάμε για τα θετικά πάντα, έφτασε η ώρα να μιλήσουμε και για τα αρνητικά. Και δυστυχώς το One Piece Burning Blood δεν μπόρεσε να γλιτώσει από αυτά. Πρώτον, DLC. Παιδιά, είναι θετικό τα DLC να προσθέτουν skins και ωραία πράγματα, αλλά όχι full χαρακτήρες με διάφορα abilities. Δεν είναι σωστό αυτό. Ξέρεις κάτι, όταν κάποιοι χαρακτήρες είναι πιο δυνατοί από τους ήδη υπάρχουν, τότε αναγκάζει τον άλλο να πάρει τα DLC. Λάθος κίνηση η προσθήκη DLC και η μη προσθήκη αυτών των χαρακτήρων απευθείας στο παιχνίδι, και δεν μιλάω για τους χαρακτήρες που φοράνε μαγιό και τέτοια, ξέρεις Νάμκο για ποιους χαρακτήρες μιλάω. Δεύτερο πρόβλημα, Paramount War Arc. Παιδιά μου, 4 επεισόδια, και τα 4 επεισόδια στο War of the Best. Πώς αισθάνεστε? Εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάρεις το παιχνίδι, θα παίξεις το story mode για να ξεκλειδώσεις χαρακτήρες και θα είναι μόνο το War of the Best. Αν είναι ποτέ δυνατόν, μόνο το War of the Best. Δηλαδή, πάμε καλά. Πληρώνει ο άνθρωπος τα 60 του ευρώ για να πάρει και να παίξει μόνο το War of the Best. Λίγο story mode, ρε παιδιά. Αφού το έχετε και μπορείτε να το κάνετε, γιατί δεν το κάνετε? Τρίτο πρόβλημα. Online. Παρότι το έχουν αγοράσει αρκετοί, δεν δίνεις κάτι στον παίκτη να παίξει. Όχι, είναι πρόβλημα. Όπως και το ίδιο το Pirate Flag Battle. Υποτίθεται στο Pirate Flag Battle αντιμετωπίζεις άλλους, όχι μόνο AI. Δυστυχώς το 90% των fights σου θα γίνει με AI, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι κάποιος online. Κάντο Cross Realm. Cross Realm, ναι, μου βγήκε από το WoW αυτό. Cross Platform. Να μπορείς να παίζεις και με άλλους, γιατί υπάρχουν πόσες άτομα που το έχουν στις κονσόλες και θέλουν να παίξουν κι αυτοί. Γιατί δεν το φτιάχνεις? Λοιπόν, επίσης, για να ξεκλειδώσω χαρακτήρες χρειάζομαι berry. Που για να χρειάζομαι berry πρέπει να παίζω. Δίνεις replayability στο παιχνίδι με τα wanted posters. Δεκτό. Αλλά μπαίνεις στο αρνητικό, γιατί μετά από κάποιο σημείο βαριέσαι. Γιατί είναι πανεύκολα. Αν εξαιρέσεις υπάρχουν τα το 90% είναι πανεύκολα ή το 10% είναι unreal δυσκολίας. Δεν γίνεται. Όπως και στο Paramount War. Έτσι. Παίζει το story mode. Μετά τα 2 πρώτα missions, το mode πάει πολύ hard και πρέπει να levelάρει τους χαρακτήρους για να κάνουν περισσότερο damage. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Υποτίθεται το One Piece μπαίνει στην κατηγορία των παιχνιδιών fighting για κάποιο λόγο. Όχι στην κατηγορία των RPG, όπως προσπαθούσαν να το περάσουν. Anyway, αυτό ήταν το αρνητικό της υπόθεσης. Θα μείνουμε εκεί. Πάμε λοιπόν στην ετοιμιγορία, να βάλουμε και τη βαθμολογία μας και να πω και 2 λόγια καθώς κλείνω το παιχνίδι. Έχοντας λοιπόν ξοδέψει αρκετές ώρες σε αυτό το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι το One Piece Burning Blood είναι ένα πολύ δυνατό fighting game, το οποίο μπορεί να κάνει αυτούς που είναι fan της σειράς του One Piece και πάντα ζητάγανε το δικό τους decent fighting game να το αγοράσουν, όπως και άλλους φίλους from fighting games. Λέγοντας λοιπόν τα προβλήματά του, η βαθμολογία που μπορώ να του βάλω είναι ένα 8, διότι τον κρίνω σαν σύνολο και όχι σαν απλά fighting game. Όταν ο τομέας του RPG εμφυσεί τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι, θα βαθμολογηθεί και σε αυτό το τομέα. Οπότε λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε να ξοδέψετε κάποια χρήματα, δεν το έχετε αγοράσει ακόμα, περιμένετε να πέσουν λίγο οι τιμές, θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή επιλογή για εσάς. Το PC port δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, μιας και το παιχνίδι έγινε σε PC review, οπότε είστε έτοιμοι να το αγοράσετε και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Namco Bandai Ελλάδος για την παροχή αυτού του τίτλου. Έτσι λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο της σειράς «Αν αξίζει ή όχι», να είστε πάντα καλά και stay Nakama. Bye bye!